Σε καρναβαλικούς ρυθμούς κινείται πλέον η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Την Παρασκευή το βράδυ διοργανώθηκε στο καρναβαλικό χωριό στη βόρεια πλευρά της κεντρικής πλατείας εκδήλωση με τίτλο Carnival Fashion Show. Κατά τη διάρκεια της έγινε επίδειξη καρναβαλικών στολών από τα γκρουπ που έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή στο θεσμό. Καλωσορίσουμε λοιπόν το 8ο Καλαμαγιανό Καρναβάλι στην πόλη μας, αλλά σήμερα καλωσορίσουμε τον πρώτο καρναβαλικό χωριό. Συγχαρητήρια σε όλους, έχετε πολύ διάθεση, έχετε πολύ όρεξη, προσπαθείτε και είμαστε βέβαιοι θα είναι το καλύτερο καρναβάλι από όλα που έχουν περάσει από την πόλη μας. Η εκδήλωση μάλιστα επιφύλαξε μία έκπληξη καθώς αποκαλύφθηκε η βασίλισσα του 8ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Πρόκειται για την Ευγενία Ριγοπούλου με καταγωγή από τον Πύργο η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στην Καλαμάτα. Η Βασίλισσα αποδόθηκε το στέμα και το σκύπτρο της σε ένα λαμπερό σκηνικό που ξεσήκωσε τους θεατές. Το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος έκανε τα εγκαίνια του χώρου, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Καρναβαλιού Γιάννης Δούζης, ο πρόεδρος της Φάρης Παντελής Δρούγας και άλλες στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Πράγματι, νιώθω πάρα πολύ όμορφα που συμμετέχω στο 8ο Καλαματιανό Καρναβάλι ως Βασίλισσα και ελπίζω να ανταπεξέλθω πλήρως στα καθήκοντά μου. Ακριβώς, με κάλυψε ο κύριος Δήμαρχος, είμαστε βέβαιοι για αυτό. Λοιπόν, είπε στα καθήκοντά μου, ποια είναι τα καθήκοντα μιας βασίλισσας του Καλαματιανού Καρναβαλιού? Αυτά δεν θα τα πούμε σήμερα, θα το κρατήσουμε για έκπληξη. Το 8ο Καλαματιανό Καρναβάλι φέτος θα έχει πολλές εκπλήξεις, οι οποίες φυσικά δεν λέγονται. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη το Σαββατοκύριακο έγιναν γυρίσματα για το πρόμο βίντεο του 8ου Καλαματιανού Καρναβαλιού σε διάφορα σημεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας.